Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 τη ΣΑΕΚ και παρέμειναν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας τη διαφορά του ενός βαθμού που τους χωρίζει από τον πρώτο πόρο Ολυμπιακό. Υπό το βλέμμα του νέου αποκτήματος των Πρασίνων, Εζεκιέλ Γκονζάλες, που έδωσε το παρόν στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά και του υποψήφιου τεχνικού της Ένωσης, Ήλια Ντουμητρέσκου, οι φιλοξενούμενοι με την καθοδήγηση του Τάκη Περσία είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά αγώνα από την κάθετη πάσα του Τσιάρτα, ο Νικοπολίδης μπλόκαρε χωρίς δυσκολία το σιρτό σουτ του Νίκο Λιμπερόπουλου, που επέστρεψε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Στο 4ο λεπτό, το μακρινό σουτ του Μπασινά δεν ανησύχησε το Μιχαηλίδη, που είδε την μπάλα να καταλήγει out. Οι μονομαχίες του Παπαδόπουλου με τον Αμπονσά στο 1ο 4ο ήταν το μοναδικό αξιοσημείωτο, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να κερδίζει κατά κράτος το βαρύ και δυσκίνητο τον Γκανέζο. Στο 16ο λεπτό, ο Άγγελος Μπασινάς δοκίμασε το πόδι του, στέλνοντας την μπάλα out. Δεν έγινε το ίδιο όμως και στο 18. Αυτή τη φορά, ο μεσοαμυντικός του Παναθηναϊκού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαηλίδη για το 1-0. Ένα τέρμα για το οποίο, όπως φαίνεται και από το replay, ευθύνεται ο Μιχαηλίδης, που καθυστέρησε να ακολουθήσει την πορεία της μπάλας. Στο 24ο λεπτό, από τη σέντρα φάουλ του Τσιάρτα, η μπάλα βρήκε στον Κούμα και κατέληξε κόρνερ σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εστία του Παναθηναϊκού φάση. 6 λεπτά αργότερα η Ένωση έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, όμως στάθηκε άτυχη με το σουτ του Λάκη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Νικοπολίδη. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από την κάθετη πάσα του Μίνχο, Σαπάνης μπήκε στην περιοχή, απέφυγε το Μόρα, όμως από πλάγια θέση σουτάρε άουτ. Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πιο αποφασιστικός και σε συνδυασμό με την αγωνιστική ανεπάρκεια των Μόρα και Αμπονσά βρήκε τους διαδρόμους προς την εστία του Μιχαηλίδη. Το 53 το σουτ του Μικαέλσεν αποκρούστηκε από τον Μιχαηλίδη, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Μίλεν Πετκόφ απομάκρυνε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Σαπάνη. Στο 65 ο Γιάννης Οκάς με εκπληκτική κίνηση απέφυγε το Μίχ και σούταρε, όμως ο Νικοπολίδης κράτησε την εστία του ανέπαφη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στο 68 στο 2-0, αποτέλεσμα του υποδειγματικού συνδυασμού Μικαέλσεν και Παπαδόπουλου, που ολοκλήρωσε άψογα ο Μίλτος Σαπάνης. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε 10 λεπτά αργότερα, όταν ο Λιμπερόπουλος με σούτα από το ύψος της μεγάλης περιοχής μείωσε σε 2-1, με τη συνέχεια να ανήκει στον ίδιο και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αμέσως μετά τον γκολ του Λιμπερόπουλου, ο Κόφι Αμπονσά προέβησε νέο σκληρό μαρκάρισμα στον Παπαδόπουλο και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, βλέποντας τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Βασάρα. Στη φάση αυτή, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να έχει κάτι το σοβαρό, και έδωσε τη θέση του στον Κωνσταντινίδη. Πιστεύω ότι έγινε ένα παιχνίδι κέντρο, χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να προηγηθεί με μια στημένη φάση. Είχαμε το δοκάρι με το Λάκι που θα μπορούσε να γίνει γκολ. Και οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο που είχε μια υπεροχή ο Παναθηναϊκός, αλλά μπορούσαμε με τον ΟΚΑ να ισοφαρίσουμε. Ήρθε από μια αδράνεια της άμυνας το δεύτερο γκολ. Από εκεί πέρα μπήκαμε στο παιχνίδι με τον γκολ που έβαλε ο Λιμπερόπουλος, αλλά σίγουρα η αποβολή του Αμπονσά δεν βοήθησε να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν έχετε πού άλλο να πάτε. Δηλαδή και ο παδί της ΑΕΚ μένουν στην ομάδα, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Όχι όπως έχει φτάσει, αυτό σημείο που έχει φτάσει η ΑΕΚ αυτή. Εσύ έχεις αυτή την εντύπωση. Δεν θεωρώ την ερώτηση να αποσκοπεί κάπου. Τι θα επιμένουμε στην ΑΕΚ, γιατί δεν έχουμε που αλλού να πάμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι στόχοι για τη συνέχεια. Φυσικά υπάρχουν. Καταρχήν η αγάπη μας και μόνο για αυτό που κάνουμε, πιστεύω ότι τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, το αν είμαστε επαγγελματίες, το αν έχουμε δείξει να αγαπάμε αυτή την ομάδα. Όχι μόνο εμείς, οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, αυτό έχει φανεί. Αν σήμερα στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να λέγεται ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο, είναι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο της ομάδας ΑΕΚ, όλων των ομάδων. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας και κρίσιμο. Και σπουδαία νίκη στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας απέναντι σε μια ΑΕΚ που προέρχονταν από τις αλλεπάλληλες εξελίξεις στη διοίκηση αλλά και την τεχνική ηγεσία. Το γκολ του Μπασινά στο 18 έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά. Η ΑΕΚ με λύσεις ανάγκη στον πάγκο και τον αγωνιστικό χώρο απάντησε με το σούτ του Βασίλη Λάκη στο δοκάρι στο 29. Στην επανάληψη ήρθε το 2-0 από τον αναζωογονημένο τελευταίο καιρό Μίλτο Σαπάνη. Κι όμως ο Λιμπερόπουλος κράτησε τον κόσμο σε αγωνία, αναγκάζοντάς τους να το χειροκροτήσουν κιόλας, μειώνοντας το σκορ στο 79. Πώς εκεί όμως? Με πολύ δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια.
Αλλά αν είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι, δυνατοί όπως και σήμερα, νομίζω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτό που μένει είναι εμείς οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται την ΑΕΚ μέσα από τη σωρία προβλημάτων που υπάρχει. Στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση ο νεοαποκτητής Αργεντίνος Εζεκιέλ Γκονζάλες, που όμως φυγαδεύτηκε στο τέλος. Αντίθετα, δεν κρύφτηκε ο Ρουμάνος προπονητής Ήλια Ντουμητρέσκου, που βρέθηκε σε εξέδρες έχοντας άδεια από τον Απόλλωνα Λεμεσού να διαπραγματευτεί, όπως είπε, με την ΑΕΚ.